πώς έχασα μισό εκατομμύριο στα κρύπτο εξαιτίας μίας MILF. Θα σας εξηγήσω τι συνέβη σε αυτή την πονεμένη ιστορία που δεν έχω ξαναμοιραστεί ποτέ με κανέναν. Είμαι στα κρυπτονομίσματα από το 2017, αλλά για NFTs, δηλαδή ψηφιακή λέξιμη τέχνη μέσα στο blockchain, ξεκίνησα να μαθαίνω πέρυσι τέτοια εποχή όταν ήταν στο ξεκίνημα της ανόδου πριν κάνουν το μεγάλο boom. Ξεκίνησα λοιπόν τότε να γράφω για αυτά στο προσωπικό μου ημερολόγιο, στο Twitter μου δηλαδή, παπάκι Ντάμια Πρόσα, όπου καταγράφω όλη την πορεία μου ως επιχειρηματίας και επενδυτής από το ξεκίνημά μου ως άφραγκος φοιτητής χωρίς τίποτα στο όνομά του στη Θεσσαλονίκη, μέχρι που έβγαλα το πρώτο εκατομμύριο, μέχρι και σήμερα. Έγραψα λοιπόν πέρσι ότι μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για να βγάλεις χρήματα είναι τα NFTs. Και τα NFTs τότε, δηλαδή το 2021 το Μάιο, είναι όπως ήταν τα κρυπτονομίσματα το 2012, και αν δεν μπεις μέσα σε αυτή την ευκαιρία, χάνεις πάρα πολλά χρήματα. Σε ένα νήμα λοιπόν που σύνταξα στο Twitter πέρυσι στις 28 Ιουνίου του 2021, μίλησα για το Bored Ape Yacht Club, που σήμερα είναι μεγαλύτερη συλλογή NFT στον κόσμο, όπου τα φθηνότερα Bored Apes κοστίζουν 111 Ethereum αυτή τη στιγμή, δηλαδή 388.000 δολάρια. Έχοντας βρει λοιπόν τα Bored Apes τότε, έγραψα ότι ο χώρος των NFT μόνο θα συνεχίσει να μεγαλώνει και τόνιζα γενικότερα πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι. Η τιμή των Bored Apes τότε, εκείνη την ημέρα ακριβώς που έγραψα το νήμα, ήταν στα 4 Ethereum. Το Ethereum εκείνες τις ημέρες επίσης ήταν γύρω στα 2.000, οπότε το κάθε Bored Ape κόστιζε 8.000. Από τα 8.000 λοιπόν σε 388.000 μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, συν 100.000 από το airdrop που πήρε πριν από μερικές εβδομάδες ο κάθε ιδιοκτήτης ενός Bored Ape. Μισό εκατομμύριο λοιπόν μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο και τα προσπέρασα για δύο λόγους. Αγνώρισα λοιπόν ο ίδιος την δική μου επενδυτική συμβουλή που έγραψα στο Twitter, γιατί σκεφτόμουν ότι με 4 Ethereum μπορώ να δοκιμάσω 50 νέα project τα οποία μπορεί να πάνε τόσο καλά όσο το Bored Ape. Γιατί να πάρω αυτό και να έχω μόνο ένα? 50 νέες ευκαιρίες με τα ίδια λεφτά, σίγουρα περισσότερες πιθανότητες. Και όμως όχι, ένα καλό project στο χώρο των NFTs και στα κρυπτονομίσματα υπερνικάει 50 τυχαία. Ήθελα να πιάσω δηλαδή κάτι από το ξεκίνημα και κυνηγούσα τις πολλαπλές επιστροφές, να πιάσω το 10x, το 100x, το 1000x. Και αυτό ήταν το λάθος μου ουσιαστικά, που σπάνια κάνω λάθη, αλλά όταν κάνω λάθη τα παραδέχομαι. Ειδικά όταν είναι λάθη μισού εκατομμυρίου. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έριξα τα ίδια λεφτά, δηλαδή 8.000 περίπου, σε ένα σκατονόμισμα εν ονόματι MILF, δηλαδή Mom I would like to, το οποίο συμπεριλάμβανε και NFTs από βυζαρούδες, μαμάδες τύπου Lego. Και παρότι έπιασα ένα διπλασιασμό σε αυτό, πράγμα που μου έδωσε την αυτοπεποίθηση να το προμοτάρω στον ιδρυτή της Binance, το νόμισμα μετά πάτωσε δυστυχώς. Οπότε το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας φαντάζομαι είναι: μην εμπιστεύεστε τα λεφτά σας σε γυναίκες, προτιμήστε ακόμα και τους πιθήκους.